Όχι πολλά χρόνια πριν, η μελέτη της διατροφής και η μελέτη της γενετικής κινούνταν σε διαφορετικές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές πλέον συγχωνεύονται και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ διατροφής και γονιδίων. Η διατροφογενετική, λοιπόν, αυτός ο νέο κλάδος της επιστήμης, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός μας στα διάφορα θρεπτικά συστατικά και επίσης έχει να κάνει με το γενετικό υπόβαθρο το οποίο έχουμε. Γονιδιακή διατροφή είναι οι απόλυτα προσωποποιημένες και εξατομικευμένες διατροφικές οδηγίες με βάση το DNA. Από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε είμαστε πλέον σε θέση και ευελπιστούμε ότι μελλοντικά θα είμαστε ακόμα περισσότερο να μπορέσουμε να εξειδανικεύσουμε τη διατροφή ούτως ώστε να βελτιώσουμε την υγεία μας προσαρμόζοντας τη δίαιτά μας με ένα καλύτερο δυνατό τρόπο για να προλάβουμε κάποιες πολύ σημαντικές ασθένειες. Όταν πριν από μια δεκαετία περίπου ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών της διατροφογενετικής, υπήρχε ένας πολύ έντονος ενθουσιασμός στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι πλέον ήμασταν κοντά στο να έχουμε συγκεκριμένες στοχευμένες συστάσεις, διαιτητικές οδηγίες ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο του καθενός. Τώρα, έχοντας κατανοήσει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου γονοτύπου και την πολυπλοκότητα των διαιτητικών συστάσεων, ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ακόμα αρκετή περαιτέρω πρόεδρο της έρευνας προκειμένου να κάνουμε αυτό που λέμε εξατομικευμένη δίαιτα. Είναι αλήθεια ότι κυκλοφορούν πολλά γενετικά τεστ τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο ελεύθερο εμπόριο και πολλοί κόσμος πιστεύει ότι μπορεί, γιατί αυτό ακούει από τους προωθητές αυτού του τεστ, πιστεύει ότι μπορεί λοιπόν ήδη να αναπτύξει και μια καινούργια δίαιτα ικανή να αλλάξει τους παράγοντες κινδύνου για τις παθήσεις του μόνο και μόνο κάνοντας ένα τέτοιο γενετικό τεστ. Όμως τα γενετικά τεστ αυτά είναι ακόμα πολύ πρόημα για να μας δώσουν την πληροφορία που θέλουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συνυπολογίσει όλο το γενετικό υπόβαθρο του καθενός για να καταλήξουμε σε αυτές τις γενικευμένες αλλά στοχοποιημένες συστάσεις για τον κάθε άνθρωπο.